Καλώς ήρθατε στο Θάψε το Σενάριο. Επεισόδιο 4. Μάκιους. Μαλιάτσης. Και σημερινή ταινία να, θα γαμίσει κόλλη. Λαλαλαλαλαλαλαλαλα. Αχ, ωραία. Ήρθα. Ποια είναι αυτή? Φίλη σου. Εγώ νόμιζα ότι εσύ την έφερες. Συγγνώμη, αλλά σήμερα βλέπουμε αντρική ταινία. Ναι. Ποια? Το Fast and the Furious. Αχ, μ' αρέσουν τα αυτοκίνητα. Ποια αυτοκίνητα σ' αρέσουν? Τα κόκκινα. Σημερινή μας ταινία Fast and the Furious. Μετά από τόσες φλωροτενίες, αποφάσισαμε να κάνουμε μια πουτσοτενία, ρε φίλε. Αρχιδοτενία, σωστή καγκούρικη. Πάμε! Το Fast and the Furious βγήκε το 2001 με πρωταγωνιστές τον Vin Diesel και τον Paul Walker. Και νομίζω παίζουν μέσα και κάτι γκόμενες, αλλά. Παίζει και αυτή η λεσβία. Η Ροντρίγκες, ναι! Η Ροντρίγκες με τον μπούτσο που έχει. Αυτή που πεθαίνει πάντα. Fast and the Furious, η ταινία που ευθύνεται για αυτή και για αυτή την κακοτυχία. Εκτός από καγκούρο περιοδικά, η ταινία αποτέλεσε έμπνευση και για τα video games όπως το Need for Speed Underground 2 και γενικά όλοι οι κάγκουρες της εποχής ήταν πολύ αφοσιωμένοι στη φάση. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Δεν υπήρχαν κάγκουρες της εποχής. Το Fast and the Furious τους γέννησε. Η ταινία μας ξεκινάει σε ένα λιμάνι όπου ένα κοντέινερ γεμάτο DVDs, τα οποία έχουν τεράστια αξία γιατί είναι 2001. Το φορτηγό λοιπόν γεμάτο DVD Panasonic πάει να παραδώσει το φορτίο του μέχρι που γίνεται μια ληστεία. Κάγκουρο ληστεία. Ναι, έτσι γίνονται οι διακριτικές ληστείες με αυτοκίνητα με φωτάκια από κάτω, 3-3 μαζί. Γιατί σε όλες τις ταινίες που κλέβουνε φορτηγά, ρε φίλε, ο φορτηγάτης δεν θα σταματήσει το τεράστιο όχημα, συνεχίζει και πηγαίνει στην ευθεία έτσι χωρίς να μην γίνεται τίποτα, ρε μαλάκα. Είναι στη λήξη της βάρδιας, εμάς είναι σαν τις λεωφοριατζίδες στην Αθήνα. Λοιπόν, παιδιά, γιόλο χέστηκα που θα πάτε, εγώ σχολάω τώρα. Έτσι αλλάζει λωρίδες ο Μαλιάτσης. Και εδώ βλέπουμε τον πρώτο πρωταγωνιστή μας, τον Paul Walker, ο οποίος τεστάρει ένα καγκούρικο αμάξι στο πάρκινγκ του Lidl, από ό,τι φαίνεται. Ναι, τον έχουν ηρευτεί μια φορά. Δεν ήταν πολύ καλός. Λίγο πριν πεθάνει εκεί πέρα στο τεστ που έκανε στο πάρκινγκ του Lidl, αγχώθηκε, πήρε το άλλο περίεργο αμάξι του και πάει να φάει σάντουιτς. Μέχρι που σκάνει η Ντάλτον, ο Τζον, ο Βίλιαμ, ο Τζακ και ο Αβερέλ για να τον τραμπουκίσει. Επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτή η ταινία είναι η οδή στη φανέλα. Ένας μάλιστα από τους Ντάλτον φοράει διπλή φανελίτσα μέσα μπέζ εξωκόκκινο. Αυτό εδώ. Συνηθίστε το στην ταινία γιατί γίνεται πάντα. What's up with this fool? What is he, sandwich crazy? Πω του την είπε! Προφανώς δεν είναι τρελός για σάντουιτς. Η μπορεί να είναι τρελός και για σάντουιτς, αλλά το σίγουρο είναι ότι γουστάρει αυτή την κόμενα. Είναι τρελός για μου, την οποία. Επειδή λοιπόν και οι δύο άντρες γουστάρουν την ίδια γκόμενα, γιατί είναι όλοι ιδρωμένοι σε αυτή την ταινία! Εκτός το τι είναι ιδρωμένοι όλοι σε αυτή την ταινία, ένας από αυτούς είναι χιλιοϊδρωμένος και φορά και σκουφάκι, ρε μαλάκα. Έτσι ήταν το 2000. Υπήρχε πάντα ένας νιου μεταλλάς, ο οποίος είχε κάνει εγχείρηση προσθετική σκούφου, που δεν έφευγε ποτέ. Και επειδή φυσικά η ταινία εκτυλίζεται στο Λος Άντζελες, όλα πρέπει να είναι κυτρινισμένα, όλα πρέπει να τα βλέπουμε μέσα από ένα χρησιμοποιημένο φίλτρο καφέ ή κάτι τέτοιο. Bullshit, asshole. No one likes a tuna here. Yeah, well, I do. Watch your... Εδώ θα ακολουθήσει ένας σάπιος τσακωμός για τα μάτια της Μονόφρυδης, τον οποίο τσακωμό θα διακόψει ο Vin Diesel. Vin Diesel! Με το γρέζι του. Με το τι του? Γρέζι, γρέζι. You embarrass me! I'm in your face. The buster kept me out of handcuffs. I never knocked on nobody! Ξεκινάει λοιπόν ένας καγκουροαγώνας, ο οποίος έχει αφετηρία τα γραφεία του Οργολικού Κόμματος το 1984. Και εδώ περνάμε σε ένα άλλο χαρακτηριστικό του Fast and the Furious. Πλάνα filler, παιδιά. Για να γεμίσει ο χρόνος της ταινίας, απλά δείχνει έναν τους κομπάρσους. Ο τέτοιο κλασικός! Ο Σπίτι Γκοντζάλες. Αυτός ο άνθρωπος έχει γεννηθεί για να παίζει μεξικάνικα στερεότυπα, ρε φίλε. Νομίζω ότι βγήκε από τη μήτρα με την ψηλή την άσπρη κάλτσα ήδη φορεμένη. Επίσης, αυτή η ταινία εκτός από filler πλάνα είναι γεμάτη στερεότυπα. Έχουμε την παρέα των Κινέζων, την παρέα των Μεξικάνων, την παρέα των Μαύρων και τον Τζαρούλ. One of the things that we know is it's not how you stand by your car. Για κάποιο λόγο Τζαρούλ από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το μεσημέρι μία μέρα το 2000 ήταν πολύ μεγάλο όνομα. Πως πάτε έτσι ρε κάγκουρες, δηλαδή εσείς έτσι οδηγάτε στον δρόμο σαν τις πάπιες? Και ποιος λείπει από τον καγκούρο αγώνα? Ο Paul Walker, ο οποίος σκάει σαν σφινόπουτσα και λέει βάζω το αυτοκίνητό μου για εγγύηση. I lose, winner takes my car clean and clear. Και τι αμάξι. Έχει μπλε πράγματα μέσα. Και κίτρινα. It's got a Nas fogger system, the T4 turbo Dominic. See an AIC controller. It has direct port nitrous injection. Είστε κακός κομπάρσος που κοιτάει στην κάμερα. Ο μαύρος από πίσω. Χι. Παιδιά, ο μαύρος.
Ήρθε η ώρα για τον αγώνα. Όλοι φεύγουν από το βουλικό γραφείο. Πού πάει αυτός ρε μαλάκα? Αυτός τι κάνει? Λέει μάγκες γάμισε το, πάω να φάω. Πάω για βρώμικο. Αυτή είναι η χειρότερη γκόμενα της ταινίας. Η χειρότερη. Είναι του τζαρούλ γι' αυτό. Η Μισελ Ομπάμα! Καλή στα νιάτα της αυτή. Πίδαγα τη Μισελ Ομπάμα. Χαλαρά. Οι οδηγοί μας ετοιμάζονται. Ο Πολ Γουόκερ ξεβιδώνει τον νιτρίδι για να μπει μέσα στο injection. Το ασιατικό στερεότυπο παίζει PlayStation μέσα στα μάξι. Και ο Vin Diesel είναι απλός. Ο Vin Diesel. Αυτό δεν μάλλον είναι επικίνδυνο. Να έχει το νίτρο κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. Άμα πάει και κάτσει κανένα χοντρό, δηλαδή τι θα γίνει? Εκτινασόμενο κάθισμα, μαλακά τεχνολογία. Έφυγε το νιετρίδι τώρα και δίνει γκάζ για τρελά. Και παρόλο που το νίτρο δίνει περίπου 20 με 30 χιλιόμετρα τελική, ο τύπος φαίνεται λες και είναι ο Luke Skywalker και άνοιξε το Millennium Falcon και πήγε στο υπερδιάστημα. Με μπερδεύεις. Και φωτιές και σπίθες, βιντεοκλίπ τον Def Leppard γυρίζουμε. Και κάποιος έχασε το κεφάλι του. Στην τελική ευθεία, ο Vin Diesel όχι απλά προσπερνάει τον Paul Walker, αλλά του χαλάει και το αμάξι με τη δύναμη της σκέψης του. Έχασα 10 χιλιάρικα αμάξι. Να πω κάτι εγώ ρε παιδιά. Τρέχουνε και κάνουνε κόντρα κανένα 20 χιλιόμετρα τώρα. Πηγαίνουνε με τα όλα και όλο αυτό το διάστημα έχει κόσμο. Πόσος κόσμος παρακολουθεί τις κόντρες στην Αμερική, είναι μαλάκα. Τελικά ο Vin Diesel παίρνει την κούρσα άνετα. Vin Diesel! Και από ό,τι φαίνεται έχουν ανακαλύψει την τηλεμεταφορά, γιατί οι άνθρωποι που μιλάγαν στην έναρξη του αγώνα μου φτάσει στο τέλος ξαφνικά. Δεν αυτό ρε μαλάκα. Οι τύποι τρέχαν τόσο γρήγορα που κάναν το γύρο της γης και καταλήξαν στο σημείο από το οποίο ξεκινήσανε. Hey, Monica. What's up, baby? What's your problem, nigga? You didn't win. Woo! No, she didn't. What are you smiling about? Dude, I almost had you. Προς το παρόν η δομή της ταινίας δεν διαφέρει και πολύ από Γαρδέλη, Μιχαλόπουλο, Αιτήλα και τελοιπά. Με θυμάσαι πούστη, να τρέξουμε καμιά κόντρα με τη μηχανή και λοιπά, το οποίο δεν... εμένα προσωπικά δεν μεγάλο. Ο το ρωτή ότι και να σου πει για τα μάξι σου ακούγεται προσβλητικό ρε μαλέκα. Granny shifting, not double clutching like you should. Πρέπει να αλλάξεις γυαλοκαθαριστήρες. Το πίσω δεξιά φλάσιο είναι σπασμένο. Είναι θολό το καθρεφτάκι πάνω σε αυτό που θα σταματάει τον ήλιο από το να πέφτει μέσα και να θαμπώνει και δεν σε βλέπει ο ήλιος και εγώ δεν μπορώ να βαφτώ στο καθρεφτάκι. Όχι. Και εκεί που ο Paul Walker πάει να δώσει στον Τωρέτο το αμάξι του διότι έχασε τον αγώνα, σκάνε τα τσόνια όλο στοιχείως με το που τελείωσε ο αγώνας. Και εκεί που νομίζει ο Vin Diesel ότι έχει ξεφύγει, τον παγιδεύει η αστυνομία και έρχεται και τον σώζει σαν το λευκό του υπότι, ο Paul Walker. Αμήν Παναγία. Get in! You're the last person in the world I expected to show up. Τι λάγνο βλέμμα είναι αυτό, αγόρι μου. Εδώ μιλάνε τα μάτια. Εδώ γεννιέται ένας έρωτας. Και σαν να μην έφταναν όλα τα κλισέ, έχουμε Ασιάτες που πηγαίνουν και αυτοί σαν τις πάπιες σε formation και παγιδεύουν τους πρωταγωνιστές μας. I thought we had an agreement. Και οι Ασιάτες φοράνε και jetpack. Δεν είναι jetpack ρε μαλάκα, είναι αυτές οι τσάντες που είναι super αεροδυναμικές όταν είσαι σε μηχανή και είναι jetpack. Let's go. I'll see you in the desert next month. Be ready to have your ass handed to you. Έτσι, φόρεσα το καλύτερό μου σαυρέ παντελόνι, πήρα το ούζι μου και απλά ήρθα να σου υπενθυμίσω ότι έχουμε αγώνα την Κυριακή. Με το σπινθυροβόλο βλέμμα της αγελάδας μου. Πάντα. Έτσι! Πράσινη έκρηξη! Αυτά παθαίνει όποιος πολύ ορκεί το King's Landing! Με μπερδεύεις πάρα πολύ. Στη συνέχεια το ζευγάρι μας γυρνάει σπίτι του μεταξύ, όπου τους περιμένει άλλη συμμορία, αρχίδια! Όχι μόνο το γράψανε στο μπούτσο τους η παρέα τους, αλλά κάνουνε και πάρτι κιόλας! Και ο Φαρισαίος ο Κάγκουρας παίζει την κιθάρα του Ζακ Wild! Να μαλάκα! This is your beer? Yeah, this is my beer. Μαλάκες, ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο product placement στην ταινία. Είσαι έτοιμος? You can have any brew you want, as long as it's a Corona.
That's Vinci, so enjoy it. You. Τι είναι αυτό ρε φανελάκια, τι έπαθες? Όχι ρε μαλάκα, κάνει Jedi mind trick. These aren't the droids you're looking for. Αυτή η ταινία είναι καλή. You need to get some sleep. And you definitely, definitely need a shower. Όλοι να κάνετε μπάνιο σε αυτή την ταινία. Όλοι. Ναι ρε φίλε, δεν σου φαίνεται ότι αυτή η ταινία μυρίζει? Κοίτα την. Το νιώθεις, το μυρίζεις, το αισθάνεσαι. Είχε ένα... Yeah. Είναι σαν βίντεο κλιπ της Κριστίνα Αγγιλέρα, έχουν αυτό το πράγμα ρε παιδί μου. Τελικά ο Paul Walker αποδεικνύεται ότι είναι undercover cop και δουλεύει για το FBI που προσπαθεί να εξαρθρώσει ποια είναι η συμμορία που κλέβει τα κοντέινερ με τα DVD. Το παίζει φίλος του τώρα, το για να διεισδύσει στη συμμορία να ανακαλύψει τι στο μπούτσο γίνεται. I gotta get you racing again so I can make some money off your ass. There's a showdown in the desert called Race Wars and that's where you'll do it. This will decimate all after you put about 15 grand in it or more. Gonna save us about 2 pounds, and they're gonna give us better traction. Και εδώ έχουμε τον geek χαρακτήρα, ο οποίος ξέρει ότι θα πεθάνει γιατί πρώτον είναι πανέξυπνος, δεύτερον έχει μια δυσλεξία, κάτι το οποίο καταλαβαίνεις ότι θέλει να το λυπηθεί ο άλλος, και γενικά το potential είναι στα ύψη. Man, you should be going to MIT or something. Οπότε θα πεθάνει. Το λέμε. Την επόμενη μέρα γίνεται ένα barbecue στο σπίτι του Τωρέτο και είναι καλεσμένος και ο Paul Walker, και αυτό τσαντίζει πάρα πολύ τον... Πώς το λένε το μαλάκι. Φανελάκια. Φανελάκια. Ναι, μπράβο, αυτό. Επίσης, έχει αλλάξει φανέλα. Αυτή τη στιγμή φοράμε μπες διχτυωτό πάνω από παραλλαγή. You say grace. Για κάποιο λόγο το Τωρέτο που θέλει να πεις προσευχή, δηλαδή άμα δεις τον Τωρέτο, λες να ένας άνθρωπος που κάνει προσευχή και κοίτα να δεις που και η προσευχή θα είναι καγκούρι, κύριε φίλε. Thank you for providing us with the direct port nitrous injection. Four core encoders and ball bearing turbos. And titanium prospect. Look who it is. I thought you weren't hungry, pumpkin. Προσπάθησα να βρω άλλο μπάρμπεκι με τόσα μάνικα λαμπά. Εδώ ο Σπίτι Γκοντζάλες πάει στο μέρος που δουλεύει ο Paul Walker να αγοράσει κάποια εξαρτήματα τα οποία ταιριάζουν εν μέρη στους κλέφτες που ψάχνει ο Paul Walker. Ύποπτο. Οπότε ο Μακαρίτης πάει στο στέκι των Μεξικάνων που λέγεται El Gato. Γιατί είμαστε Μεξικάνοι, El Gato Spectacular! Για να δει αν αυτά τα εξαρτήματα όντως ταιριάζουν στους κλέφτες. Οπ! Αλλαγή φανελάκι, αυτή τη φορά μαύρο διχτυωτό πάνω από παραλλαγή. You can't. Let's go for a little ride. Μετά τους Μεξικάνους, ο Walker μαζί με τον Vin Diesel πηγαίνουν να κατασκοπεύσουν και τους Κινέζους. Όπου και βρίσκουν τα κλεψιμέικα DVD. Alright, we got company. Ω, μαλάκα, ήρθαν οι Κινέζοι σύρμα! Ας τρέξω γρήγορα σε ένα καταφωτεινό δωμάτιο με ένα φακό, όρθιος. Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, το ξέρουμε όλοι το σχέδιο, αλλά για κάποιο λόγο θα το επαναλάβουμε τώρα όλοι μαζί. Στα πλαίσια του αναπτυσσόμενου bromance, ο Vin Diesel παίρνει τον Paul Walker παρέα και πάει να του δείξει το καμάρι του. Στο σκοτεινό του γκαράζ. My dad built her 900 horses of Detroit muscle. So much torque. The chassis twisted coming off the line. That's my dad. Ξέρουμε ότι είναι ευαίσθητη σκηνή γιατί και οι δύο άνθρωποι φοράνε μανίκια. A guy named Kenny Linder came up from inside on the final turn. Εδώ ο Vin Diesel εξηγεί στον Paul Walker ότι έχασε τον πατέρα του σε αγώνες και έκτοτε δεν είναι ποτέ ο ίδιος άνθρωπος και δολοφόνησε στην ουσία τον άνθρωπο που ανάγκασε τον πατέρα του να χάσει τον αγώνα. I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters, not the mortgage, not the store, not... Δεν τον νοιάζει ούτε η αδερφή του, ούτε η κοπέλα του, ούτε οι φίλοι του. Ο πρωταγωνιστής μας, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, που και που ο Paul Walker τσιλιμπουρδίζει και κερατώνει τον Vin Diesel με την αδερφή του. Όπως εδώ, για παράδειγμα, που έχουν βγει ένα ραντεβουδάκι. How is it that Jesse fits into the whole thing? Jesse, well, Jesse and Leon just sort of... showed up one night and never ever left. Απλά βαριόμασταν να γράψουμε το χαρακτήρα, πες το. And Letty, she lived down the street, and then she turned 16. And then she had Dom's attention. Yeah, it's funny how that works, isn't it? Τι φάνη μωρή δρομένη πόρνη, βυζιά και μουνή λέγεται. Στην επόμενη σκηνή βλέπουμε ότι ο Paul Walker έχει γίνει καθαρά rogue και προκειμένου να προστατέψει το νέο του φιλαράκι το Vin Diesel, πάει και δίνει στους μπάτσους τους Κινέζους. Στερεότυπα! Πόσο κλισέ ταινία ρε φίλε, όλοι οι Ιαπωνέζοι ντε και καλά να ανήκουν στη Γιακούζα ή κάτι τέτοιο. Και όλοι να είναι σχιστομάτιδες ρε μαλάκα.
εδώ είναι που το ζευγαράκι μας πάει μια ρομαντική βόλτα σε ένα ταβερνάκι της παραλίας για να συζητήσουν τα δικά τους. Τι λες, μπορεί. Απλά τεστάρουν το αμάξι να δουν αν μπορεί να τρέξει στις καγκουρομαχίες της Κυριακής. Ραντεβουδάκι στην παραλία. Τεστάρουν το αμάξι. Ραντεβουδάκι στην ταβέρνα. Nice car. What's the retail on one of those? More than you can afford, pal. Ferrari. Εδώ είναι που κλασικά η γκόμενα γυρνάει και λέει: σταμάτα, μην τους δίνεις σημασία. Σταμάτα. Ο Vin Diesel όμως λέει. Smoke. Vin Diesel! Αυτό το πλάνο, παιδιά, είναι για τις καημένες τις γυναίκες που σύρανε εγκόμενοι να δούνε την ταινία. Πρέπει κάπως να μας δείξει η ταινία ότι αυτά τα αμάξια είναι πολύ γρήγορα. Πιστέψτε με, παιδιά, κοίτα, προσπερνάνε και Ferrari. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. So what's wrong, Brian? Nothing, man, I'm fine. Come on. Μωρό μου, τι έχεις? Τίποτα. Έλα, πες μου. Όχι, δεν είναι τίποτα. I know there's no way in hell you paid for all that shit that's under the hood of those cars by doing tune-ups and selling groceries. Πες μου για τα DVD που ληστεύεις. Όχι. Now whatever it is you're in on, I want in on it too. Now kiss. Εδώ ο Vin Diesel του περνάει ένα χαρτάκι το οποίο γράφει «Θα με κάνεις το πιο χαρούμενο άνθρωπο στον κόσμο». Ναι, και μέσα στην Coca-Cola έχει ρίξει μέσα μια βέρα. What is this? It's directions to race wars. Then we'll talk. Ήρθε η ώρα για τις καγκουρομαχίες. Πολύ κομπάρση. Ό,τι φαίνεται οι καγκουρομαχίες πρέπει να γίνονται στην περιοχή 51, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Είναι παρκαρισμένο το UFO λίγο πιο πίσω και του αλλάζουν λάδια. Ο Έντι από το Taken 3 τα παράτησε όλα και πήγε και έγινε έτσι κοντράκια, σκάγκουρας. Εν τω μεταξύ, τόση οργάνωση έχουν, ένα φανάρι δεν μπορούσαν να αγοράσουν, ρε πούστη. Με έχουν πάρει τον τύπο, πάμε! You can't bet your dad's car. It's alright, I ain't losing. Και εδώ ο νέρντουλας της παρέας αποφασίζει να τα ρισκάρει όλα για όλα και να τρέξει κόντρα με τον Κινέζο, με τον Τραν. Where's Jesse going? Just raised Chan for slips. Shit. Where's he going? We're not on your block anymore. You better watch who you talk to like that. Toronto! Ηθοποιεί, έτσι έχει μαλακίες. Όσκαρ, Όσκαρ. Και αφού τελείωσαν οι καγκουρομαχίες στην περιοχή 51, ένα ξέφρενο πάρτι άρχισε και το Ρέτο φεύγει μυστηριωδώς. Ναι, και έχουμε πάλι λίθιο πλάνο με κομπάρσους. Όχι άλλα! Και προκειμένου να σώσει τον αγαπημένο του εραστή από τα νύχια των φορτηγατζίδων, ο Πολ Γόκερ εξομολογείται στη Φριδού την αλήθεια. Mia, I'm a cop. You are the only person that can help me right now. Please, Mia. Σταματήστε να έχετε background μουσική συνέχεια, ρε φίλε, δεν ακούμε τι λένε. Ναι, και χαμηλώστε την λίγο, εντάξει, θα πουλήσουμε soundtrack, μην ανησυχείτε. Πλέον είμαστε σίγουροι ότι πίσω από τις ληστείες κρύβεται ο Vin Diesel και... Πάει λοιπόν και παίρνει τα αμάξια τα οποία τα έχει κρυμμένα σε ένα μέρος το οποίο κανένας υπάλληλος που εργάζεται σε αυτή τη δεξαμενή δεν πρόκειται να δει ποτέ. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα, είναι ένας δονητής ενσωματωμένος πάνω σε μια βαλίστρα. Ναι, δικό της, το έφερα από το σπίτι. Ότι είσαι λεσβία. Όσο γίνεται η ληστεία στο φορτηγό, ξοπίσω ο Πολ Γόκερ μαζί με τη Φριδού και τους ψάχνει. Με χάρτη! Τρέχει με 140 γαμημένα και ανοίγει το χάρτη! Στα αρχίδια το φορτηγάτης, εκεί ευθεία. Μου ληστεύουν το φορτηγό! Ας πυροβολήσω τη μηχανή μου για να σταματήσει. Ο Vin Diesel είναι συνδεδεμένος με το DNA του αμαξίου. Κάθε φορά που χτυπάει τα αμάξι πονάει κι αυτός. Ένα με το αμάξι. Επιτέλους ένας άντρας να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Και έρχεται σφινόπουτσα τώρα η Michelle Rodriguez επιτέλους να πεθάνει και να εκπληρώσει το συμβόλαιό της. Hey. Come on, girl, you alright? Τι στο μπούτσο! Να πω κάτι, παιδιά, που με εκτρώει από την αρχή. Αυτό είναι πολύ κακό σχέδιο αν θες να ληστέψεις ένα φορτηγό. Γιατί δεν ρίχνουν απλά ένα κορμό μες στη μέση του δρόμου, θα σταματήσει ο φορτηγατζής, θα κατέβει να το μαζέψει και εκεί του την πέφτεις. Σκάει το υπηκό! Μα καλά, αφού τώρα τον έσωσε, γιατί δεν πατάει φρένο? Γιατί σε αυτή τη συμμορία δεν πατάμε ποτέ φρένο!
Ο Πολ Γουόκερ λοιπόν σώζει τον ορκισμένο εχθρό του χρησιμοποιώντας το πιο καγκούρικο τουρνικέ στην ιστορία των πρώτων βοηθειών. Και τσέκαρε κοπελιά πόσο μπρο είναι τώρα ο Γουόκερ. Πόσο μπρο! Yeah, this is Officer Brian O'Connor. I'm off duty MAPD. I need a life flight rollout right away. Και ενώ οι μάσκες έχουν πέσει, το ζευγάρι μας έχει έρθει σαν την παράθεση και ο Πολ θέλει να σταματήσει τον Τωρέτο να μην κάνει καμιά τρέλα το αγόρι του. Και τον σταματάει με τον πιο επικό διαγωνισμό γρεζιού στην ιστορία του κινηματογράφου. I'm not running! Put it down now! They're long gone! Don't push me! Put the gun down! You are the cop! Dominic! Not your Jesse! What were you thinking, man? I don't know! I'm panicked! I'm sorry! Θέλω να του χυμάβρα νύχια, ρε μαλάκα. Γι' αυτό έχει συγχυστεί. Δεν πέτυχε το μανικιούρ. I'm sorry! I don't know! Look what happened! Γάμισέτα! Το σημαντικό όμως, παιδιά, είναι ότι ο Jesse τελικά μάλλον θα ζήσει. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Γαμίσουμε τώρα! Γαμίσουμε τους! Φάτε πούτσα! Αυτό είναι το μπιτάκι που πεθαίνει το μαλλιάτσι! Και αφού τα αίματα άναψαν, το ζευγάρι μας πάει να γαμίσει τους Κινέζους, όπου και τους σκοτώνουνε. Οπότε εκεί που κυνηγούσαν τη Γιακούζα, μετά θυμηθήκαν ότι είναι μπάτσος και εγκληματίας, οπότε ξανακυνηγιούνται δυο τους. Railroad crossing up there is exactly a quarter mile away from here. On green, I'm going for it. Ow, χαμό τώρα, παιδιά. Σε έχει αναμένο το φλασάκι σαν κυρία. Είδες, γλιτώσαν και τα δύο αμάξια, δεν πάτησε κανένα το τρένο και ο Τωρέτος... That's how I would have had mine. Vin Diesel. Και τώρα ο Paul Walker θα δώσει το ίδιο του το αμάξι στον Τωρέτο για να ξεφύγει από τους μπάτσους. I owe you a 10 second car. Αδερφός. Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τα bromances, παιδιά, ο Vin Diesel σε αυτή την ταινία είναι ο Ryan Gosling. Είναι δυνατός, ξέρει από αμάξια, είναι σφίχτης, είναι ευαίσθητος, έχει πεθάνει ο πατέρας του, έχει κάνει φυλακή, έχει σκοτώσει άνθρωπο, έχει αμάξι που κάνει σούζα. Όλοι οι άντρες τον θέλουν για φίλο. Οπότε εδώ ο ρόλος του Paul Walker τελειώνει, μένει μόνο να δούμε τι θα γίνει τελικά με την αδερφή του Τωρέτο και τους κολλητούς του. Fast and furious. Ja Rule of one. Τι έγινε με τους άλλους, τι έγινε με την κόμενα, με τη συμμορία, τι... Λείπει ολόκληρη τρίτη πράξη της ταινίας, τι παίζει ρε μαλάκα. Γιατί εγώ πραγματικά περίμενα λίγο πιο πολύ ποιότητα, αρχή, μέση, τέλος, μια ροή, χαρακτήρες με νόημα και βάθος. Και αυτό, παιδιά μου, ήταν το Need for Speed. Όχι, δεν ήταν. Αυτό είναι το πρόβλημα! Αυτό είναι το πρόβλημα! Η ταινία είναι απλά ένα video game που στην τελική δεν δείχνει. Ουσία θέλει να καλύψει όλες τις ανάγκες των καγκουριών που υπάρχουν ανά τον κόσμο. Και το καταλαβαίνω αυτό. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες ταινίες που, ναι, θα δείχνουμε μόνο γαμμένα αμάξια. Good! Δείξε αμάξια! Δείχνεις απλά έναν αγώνα στην αρχή και την τελική σκηνή, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, όντως τα αναγνωρίζω, αλλά δεν είναι αρκετά. Αν άλλαζες τα αμάξια με υπολογιστές και τους πρωταγωνιστές με χοντρούς πυριάριδες, θα μπορούσε να είναι μια ταινία για hackers. Ναι, ακριβώς το ίδιο! Ναι, αλλά αγαπιόντουσαν. She didn't. Τι λες ρε μαλάκα. Και τον σταματάει με το μεγαλύτερο διαγωνισμό γρεζιού στην ιστορία του. Και τον σταματάει με το. Και τον σταματάει με το. Με το μεγαλύτερο. Και τον σταματάει με τον πιο μεγάλο. Με τον πιο δικό. Αγαπάνε πάρα. Δώσ' μου λίγο πέος ακόμα. Πάμε ξανά στο τοχιαστή, ήταν καλό. Δεν περίμενες ποτέ στη σκηνοθετική σου καριέρα να δίνεις τέτοιες εντολές. Όχι. Κάνε λίγο πιο πίσω. Δεν μπορώ. Έχει μπράβο. Πρέπει να έρθω εγώ. Είναι ήμο. Ωραία, αυτό μπήκε στο making of σίγουρα.